έκκληση για τη συγκέντρωση 22,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων μόνο για το 2017, προκειμένου να καλυφθούν οι ανθρωπιστικές ανάγκες 93 εκατομμυρίων πολιτών σε όλο τον κόσμο, έκαναν τα Ηνωμένα Έθνη. Πρόκειται κυρίως για ανθρώπους που ζουν σε εμπόλεμες περιοχές ή έχουν χτυπηθεί από φυσικές καταστροφές στη Συρία, την Ιεμένη, το Ιράκ και το Νότιο Σουδάν. Αυτή η έκκληση για το 2017 απαιτεί στρατηγική και συντονισμένη προσπάθεια. Αφορά 33 χώρες και απαιτούνται 22,2 δισεκατομμύρια δολάρια, το υψηλότερο δηλαδή ποσό που έχουμε ζητήσει ποτέ. Πρόκειται για τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση που έχουμε βιώσει από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. This is a reflection of a state of humanitarian need in the world not witnessed since the Second World War. Μόνο στη Συρία υπολογίζεται ότι οι άνθρωποι που χρειάζονται τη βοήθεια του οργανισμού έχουν φτάσει τα 13,5 εκατομμύρια. Την περασμένη εβδομάδα τα Ηνωμένα Έθνη έκαναν έκκληση για την έβριση 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων για 7 εκατομμύρια πολίτες που ζουν στο Νότιο Σουδάν και κινδυνεύουν εξαιτίας της Μπόκο Χαράμ. Ανάμεσά τους είναι και 75.000 παιδιά. Hey,